Δεν είναι θέμα ονόματος, είναι ότι οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ βαραίνονται και θα πρέπει να υποστηρίξουν την αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πείτε, οι επιχειρηματίες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Όχι, γιατί η πολιτική είναι υπέρ τους, είναι υπέρ των επιχειρηματιών. Τώρα, αν υπάρχει αντιδικία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, είναι γιατί ο καθένας από τη μεριά του προσπαθεί τι επιχειρηματικούς ομίλους θα έχει να τους στηρίζουν. Εξάλλου, να σας πω κάτι. Έχουν ομοφωνίες στην αναθεώρηση του συντάγματος. Αρνηθήκανε να δεχτούν την κατάργηση του άρθρου 107 που φοροαπαλλάσει τους εφοπλιστές και τις ξένες επενδύσεις. Άρα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων στηρίζουν. Ή πρόσφατα πέρασε μία τροπολογία που οι φαρμακοβιομήχανοι θα έχουν περισσότερη κέρδη από την αλλαγή προσδιορισμού του κόστους παραγωγής στο φάρμακο. Βεβαίως ο απλός πολίτης θα το πληρώσει ακριβότερα, δηλαδή η λαϊκή οικογένεια. Και τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά. Να σας πω, οι άγονες γραμμές τους τροφοδοτούν τους εφοπλιστές και η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το κεφάλαιο στηρίζουν. Τώρα οι επιμέρους αντιδικίες για ονόματα κλπ. Είναι ψηλή στάχυρα, προσπαθούν να κρύψουν τη σύμπνοιά τους σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει δικαιώματα, μισθούς και βιωτικό επίπεδο της λαϊκής οικογένειας και ενισχύει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα στις ευρωεκλογές, να καταλήξουμε, πρέπει να πούνε ο λαϊκός κόσμος ναι ισχυρό κουκουέ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω κάτι. Καταλαβαίνω τον καυγά ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και περνάει τροπολογία και λέει μείωση του φόρου στα μερίσματα των επιχειρηματιών, τι σημαίνει? Και όταν βγαίνουν οι επιχειρηματίες και λένε θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι φυσικό να υπάρχει αυτός ο καυγάς ποιος με ποιον. Όμως ο κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει να βγάζει τα συμπεράσματά του και να ενισχύει τη δική του πολύ φωνή. Σύντομα, κυρία Μανολάκο. Έρχομαι τώρα στο τουρκικό. Ακριβώς, για τα εθνικά θέματα. Ναι, για τα εθνικά. Κοιτάξτε, υπήρξε η παρενόχληση του πρωθυπουργικού αεροπλάνου στο Αγαθονήσι, αλλά δεν πρέπει να το αποσυνδέουμε με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δηλαδή, υπήρξε η τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, δολοφόνησε και πάλι Παλαιστίνιους προχτές το βράδυ, βεβαίως κάτω από την ομπρέλα των Αμερικάνων. Και εκεί είπανε για τους ενεργειακούς πόρους και τους ενεργειακούς δρόμους και βεβαίως ότι υπάρχει μερίδιο και για την Τουρκία. Υπάρχει συμφωνία Τσίπρα-Ερτογκάν για μέτρα οικοδόμησης. Mm-hmm. Υπάρχει η συνάντηση Κατρούγκαλου και Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας που ο Υπουργός Εξωτερικών Ελλάδας μίλησε για τα δικαιώματα της Τουρκίας στη συνεκμετάλλευση. Άρα τι προσπαθούν να κρύψουν? Ότι η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα συνεκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων της Ελλάδας. Γιατί αυτό επιθυμεί η ΗΠΑ, ώστε να προσελκύσουν την Τουρκία, να την αποσπάσουν πλήρως από τη Ρωσία, που είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής στον ενεργειακό τομέα Ρωσία, είπα, και τους δίνει σαν αντάλλαγμα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δηλαδή, εγχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και του λαού. Αυτό πρέπει να καταδικαστεί με χίλιους δύο τρόπους. Άρα, δεν είναι κλαδί ελέας της κυβέρνησης. Και πίσω λοιπόν από αυτές τους πομπόδεις λόγους και του Ερτογκάν και του Τσίπρα, κρύβονται χαμένα δικαιώματα της χώρας μας. Είναι μια συμφωνία που συμφέρει τις τράπεζες και ταυτόχρονα εντείνει τους εκβιασμούς και τους πληστηριασμούς για την πρώτη λαϊκή κατοικία. Οι όροι είναι απαράδεκτοι
Και βεβαίως είναι σε βάρος των λαϊκών οικοκυριών. Ουσιαστικά ο στόχος που έχουν είναι να καταργηθεί αυτή η υποτυπώδης προστασία που υπήρχε μέχρι τώρα στην πρώτη κατοικία. Και γι' αυτό και οι όροι είναι σκληρότεροι και μειώσανε και τα εισοδηματικά κριτήρια.